Μια συνάντηση με πολλαπλές συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που συνεχίστηκε με μια πρώτη διακυβερνητική συνάντηση ελληνορουμανική, πράγμα που θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον και θα μας προσφέρει τους άξονες συνεργασίας για πραγματικές συνεργασίες συνεχείς και συγκεκριμένες στο επίπεδο του διμερές διαλόγου. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε μια δυναμική, να προσφέρουμε μια δυναμική στις διμερείς σχέσεις μας και αποφασίσουμε να κάνουμε από κοιμή ένα πρόγραμμα συνεργασιών όπου θα αντικατοπτρίζει τις συνεργασίες ελληνο-ρουμανικές και που θα καθορίσουν μια στρατηγική ξεκάθαρη συνεργασίας μακροπρόθεσμα μεταξύ των δύο χωρών μας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη και η πολλαπλότητα σε πολυεπίπεδο συνεργασίας διμερές είναι ευνοϊκές, όπως επίσης και οι παραδοσιακές μας σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι πνευματικές μας ομοιότητες, όπως επίσης και οι προσεγγίσεις σε πολλά θέματα σε περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, οι δύο κοινότητες των Ρουμάνων που κατοικούν και εργάζονται ή σπουδάζουν στην Ελλάδα και αντίστοιχα των Ελλήνων που βρίσκονται στην Ρουμανία. Έχουμε την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε το διμερές διάλογο, ξεκινώντας από τις παραδοσιακές σχέσεις και ιστορικές που μας συνδέουν. Επίσης, θεωρώ να συγχαίρω ειλικρινά τόσο εσάς όσο και στην κυβέρνηση που εσείς ηγείστε για το γεγονός ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια με μια οικονομία πιο δυναμική, εκπληρώντας τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Επίσης, η Ρουμανία ήταν δίπλα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και στην περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης επίσης, όπως άλλωστε και οι δύο χώρες βρεθήκανε πλάι-πλάι στη διαδρομή των ιστορικών χρόνων, αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες από κοινού. Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Έλληνα εταίρο για να αναλύσουμε τις εξελίξεις σε στρατηγικά ζητήματα όπως η διασυνδημότητα, όπως η ενέργεια, όπως οι μεταφορές και να βρούμε επίσης ευκαιρίες σε διάφορους τομείς που έχουν άμεση επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών, όπως επίσης το εμπόριο, η αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Χαιρετίσαμε επίσης ότι το Φεβρουάριο, το τρέχοντος έτος, διεξήχθη στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια η 5η συνάντηση διμερών συναντήσεων με θέματα οικονομικών συνεργασιών. Σε ό,τι αφορά το τομέα των μεταφορών, συζητήσαμε θέματα συνεργασίας σε μείζωνα σχέδια και πλάνα συνεργασίας στο τομέα των μεταφορών και των τρένων και σημειώσαμε πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ανάπτυξη, μια ολοκληρωτική ανάπτυξη των δύο χωρών μας. Χαιρετήσαμε το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία έχουν κοινούς σκοπούς όσον αφορά την ενέργεια, ειδικά σε ό,τι αφορά εκείνες οι προτεραιότητες και σχέδια που μπορούν να αναπτύξουν την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής μας, έχοντας πολλαπλασιαστεί και ανάπτυξη πολυεπίπεδα τις διάφορες διαδρομές στο τομέα της ενέργειας. Η ενέργεια έχει μια προτεραιότητα στην ατζέντα της Ρουμανίας. Υπογραμμίζουμε και στηρίζουμε την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο και την συνεργασία με άλλες χώρες που βρίσκονται στην περιοχή μας και είναι μια σταθερή της δραστηριότητάς μας. Θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά το Corridor 1, το πρώτο που δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των διαδρομών ενεργειακής
έτσι ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει σε πολλές άλλες χώρες που εξαρτώνται απέναντι σε ένα και μόνο πάροχο. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε περισσότερο για να προωθήσουμε τα startups σε τεχνολογικό επίπεδο της πληροφορικής και των βιομηχανικών δημιουργίας και να συστήσουμε και να συνεργαστούμε σε επίπεδο των οργανισμών και εταιριών σε κλάστερ περιφερειακό, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ανταλλαγή των καλών πρακτικών και των εμπειριών, έτσι ώστε να πολλαπλασιάσουμε τις δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα. Ελπίζουμε και αυτό το 1 εκατομμύριο τουρίστες που να πολλαπλασιαστούν, που επισκέπτονται την Ρουμανία, και ότι αντίστοιχα οι Έλληνες τουρίστες θα αναπτύσσεται περαιτέρω. Συζητήσαμε με τον Αλέξη για ένα σχέδιο πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, και θα διεξαχθούν, θα αναπτυχθούν συνεργασίες στον τομέα των χωρών της Τιμισοάρα και της Αθήνας, και θέλω να πω ότι ο διάλογος στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού είναι εξαιρετικός και ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε επιπλέον την δυνατότητα και δυναμικότητα που υπάρχει στον τομέα της ανταλλαγής των πολιτισμών και της συνεργασίων μεταξύ των πανεπιστήμιων, διότι βρισκόμαστε στα μέσα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια της εξάσκησης των καθηκόντων μας καταφέρουμε να δραστηριοποιηθούμε πιο έντομα, γνωρίζοντας ότι έχουμε να λύσουμε ένα πολύ μεγάλο των θεμάτων σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκριτικά με άλλες προεδρίες στο παρελθόν. Παρουσίασε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος στην γενική εικόνα των αποτελεσμάτων που έχουμε μέχρι τώρα, δείχνοντας ότι τους πρώτους 3 μήνες η Προεδρία της Ρουμανίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάφερε να λήξει 900 συμβάντα. Είχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά της συνεργασίας με τα διάφορα θέματα. Έτσι, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις συνεργασίες 87 πολλούς φακέλους που αφορούν την νομική υφή των κάποιων θεμάτων. Είχαμε πολλές ιδέες, κάναμε ανταλλαγή ιδέων με τον κύριο Πρωθυπουργό, κύριο Τσίπρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρώπης, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω τον κύριο Τσίπρα για αυτό τον διάλογο επικοδομητικό, για την βοήθεια και την αρρωγή της Ρουμανίας σε ό,τι αφορά τον ΟΟΣΑ, και επίσης στο όνομά μου και των συνεργατών μου να ευχαριστήσω για τις συζητήσεις ουσιαστικές που διεξήχθησαν με την αφορμή αυτής της πρώτης των συναντήσεων διακυβερνητικών Ελλάδας-Ρουμανίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιουρίκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Πρωθυπουργό για την φιλοξενία και την πολύ θετική συνεισφορά της στις συνομιλίες που είχαμε. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ρουμανία μετά το 2008. Μεσολάβησαν 10, παραπάνω από 10, 11 χρόνια δύσκολα, τα περισσότερα από αυτά και για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, που πέρασε μια κρίσιμη περίοδο, μια κρίση οικονομική, εξήλθε όμως από αυτήν και σήμερα με μεγαλύτερη, με περισσότερη δύναμη και πολύ περισσότερη αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον και ανακτά έναν σημαντικό ρόλο που πάντοτε είχε στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Και αυτός ο ρόλος βεβαίως περνούσε πάντοτε μέσα από τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Ελλάδα και Ρουμανία αποτελούν τις δύο ισχυρότερες οικονομικά χώρες της Βαλκανικής, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα έλεγα. Και βεβαίως η συνεργασία μας, που
πάντοτε στηρίζεται σε μια παράδοση πολύ στενών σχέσεων ανάμεσα στους λαούς μας, η συνεργασία μας παίζει κομβικό ρόλο για την σταθερότητα αλλά και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε ότι πέρα από τους ιστορικούς δεσμούς που έχουν οι λαοί μας στην ευρύτερη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, υπάρχει και ο δεσμός που αφορά τη σημαντική ελληνική παροικία στη Ρουμανία, αλλά και τους πολυάριθμους Ρουμάνους που διαβιούν, εργάζονται ή σπουδάζουν στην Ελλάδα και ενισχύουν αυτές οι σημαντικές κοινότητες τους στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας. Και βεβαίως να μην παραλείψω να επισημάνω ότι η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική δύναμη, έχει μια σημαντική παρουσία, θα έλεγα, στην επιχειρηματική ζωή της Ρουμανίας, καθώς ελληνικές επενδύσεις εδώ είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έλληνες επενδυτές απασχολούν πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως οι επικοινωνίες, οι υποδομές, ο τραπεζικός τομέας. Και βεβαίως δική μας επιθυμία είναι μέσα από αυτήν την συνεργασία να αυξήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές, να αυξήσουμε τις επενδύσεις Ελλήνων στη Ρουμανία αλλά και Ρουμάνων στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε η Γιουρίκα πριν στο σημαντικό αριθμό Ρουμάνων τουριστών που επισκέφτονται την Ελλάδα, είναι περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο. Θα θέλαμε αυτός ο αριθμός να αυξηθεί, καθώς η Ελλάδα πράγματι αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τουριστικό προορισμό, ελκυστικό τουριστικό προορισμό, είναι μια πολύ φιλική χώρα, ιδιαίτερα για τους βαλκανικούς λαούς. Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε την ακαδημαϊκή και ερευνητική μας συνεργασία με σχέδια κοινού ενδιαφέροντος σε αντικείμενα όπως η περιβαλλοντική προστασία, η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η τουριστική ανάπτυξη, η βιώσιμη ενέργεια. Μιλήσαμε για τις δυνατότητες συνεργασίας μας στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής, όπου έχουμε μεγάλες προοπτικές για συνέργειες. Βεβαίως όμως, πέραν των επιμέρους τομέων και κλάδων συνεργασίας, κουβεντιάσαμε και για τις περιφερειακές εξελίξεις. Τονίσαμε ότι η συνεργασία μας ενισχύεται έτσι περαιτέρω μέσα από τα τριμερή και πολυμερή σχήματα τα οποία έχουμε επιλέξει να αναπτύξουμε το τελευταίο διάστημα. Τα σχήματα αυτά, όπως και η σημερινή τετραμερής διάσκεψη που θα ακολουθήσει, συμβάλλουν όχι μόνο στην περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανικών χωρών και ιδιαίτερα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Παράλληλα, συμβάλλουν και στη στήριξη της Ρουμανικής Προεδρίας, η οποία και αυτή, όπως και η προηγούμενη Βαλκανική Προεδρία, η Βουλγαρική Προεδρία, είναι εστιασμένη και σε ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά μας και σε ζητήματα που αφορούν τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Σε αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, η Συμφωνία των Πρεσπών δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στα Βαλκάνια και ένα μοντέλο συνεργασίας. Αναδεικνύει πως μέσα από την επίλυση διαφορών, μέσα από την συνεργασία, την οικονομική, την πολιτιστική, μπορούμε να δώσουμε μια προοπτική ειρήνης, σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια. Και με αυτή την ευκαιρία να επισημάνω ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία στηρίζουμε την ανταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και άλλων βαλκανικών χωρών και της Αλβανίας. Στηρίζουμε την προσπάθεια των χωρών αυτών να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους, να προβούν σε ενέργειες μεταρρυθμιστικές στις χώρες τους, να ενισχύσουν τη δημοκρατία, να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους για να μπορούν να πληρούν τα ενταξιακά κριτήρια στην ευρωπαϊκή τους προοπτική.
Βεβαίως, σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, κουβεντιάσαμε και για τα της Ευρώπης, όχι μόνο τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για το κοινό μας σπίτι. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχουμε τις συνέπειες από την δυσκολία να βρεθεί μια συμφωνία για τον Brexit. Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη εκλογική μάχη αυτή των ευρωεκλογών και βεβαίως αυτό το οποίο απαιτείται είναι να έχουμε περισσότερη ενότητα, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και όλες τις χώρες της Βαλκανικής, θα πρέπει, οι ευρωπαϊκές, οι χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κρατήσουμε μια κοινή στάση στις κρίσιμες συνομιλίες που αφορούν την αθεώρηση του Δουβλίνου, καθώς δεν μπορεί οι χώρες πρώτης υποδοχής να παίρνουν όλο το βάρος της ευθύνης, αλλά θα πρέπει να υπερισχύσει η αρχή της αλληλεγγύης, αλλά βεβαίως μια κοινή στάση και σε ό,τι αφορά τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ατζέντα για την περίοδο 19-25, που πρέπει να επικεντρωθεί στις πραγματικές προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, να δούμε την κοινωνική διάσταση, την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης μέσα από την ενίσχυση της αναπτυξιακής ατζέντας αλλά και του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και μια κοινή θέση και στο κρίσιμο θέμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καθώς οι δημοσιονομικές επιπτώσεις του Brexit αλλά και οι αναγκαίες αλλαγές για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις δεν θα πρέπει να επηρεάσουν το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων για την πολιτική της συνοχής, της σύγκλησης, αλλά κυρίως και για την κοινή αγροτική πολιτική. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε, όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα πολύ στενό πλαίσιο συνεργασίας στο πλαίσιο αυτής της πολυμερούς συνάντησης, διάσκεψης ανάμεσα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία, μια χώρα η οποία θέλουμε να κάνει σταθερά βήματα προς την ενταξιακή της προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το κρίσιμο, αν θέλετε, αντικείμενο συνεργασίας όλο αυτό το διάστημα είναι το θέμα της διασυνδεσιμότητας. Δουλεύουμε σταθερά προκειμένου να ενισχύσουμε μεγάλα project υποδομών και σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική διασύνδεση και σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο και σε ό,τι αφορά όμως τις τηλεπικοινωνίες αλλά και την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα. Μεγάλα project που αφορούν πρώτα απ' όλα την προοπτική σύνδεσης Μεσογείου, Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, project που αφορούν και τον άξονα 10, τον Μεσογειακό Διάδρομο Οδικής Διασύνδεσης, που περνά φυσικά από τη Θεσσαλονίκη προς τα Σκόπια και από εκεί στο Βελιγράδι. Όμως νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε μια εποχή που οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και γρήγορες, σε μια εποχή όπου αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης, που διαμορφώνονται νέες προκλήσεις μπροστά μας, Ελλάδα και Ρουμανία ως δυνάμεις σταθερότητας στην Βαλκανική μπορούν να αποτελέσουν έναν σημαντικό πόλο σταθερότητας, οικονομικής συνεργασίας και ασφάλειας. Και στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας μας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να διαμορφώσουμε μια προοπτική ανάπτυξης προς όφελος των λαών μας, μιας ανάπτυξης η οποία βεβαίως πέρα από τους συγκεκριμένους τομείς μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη στους λαούς μας, διότι θα σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, διότι θα σημαίνει ενίσχυση, αν θέλετε, της γεωπολιτικής δυναμικής των Βαλκανίων. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και το απόγευμα τις περαιτέρω συνεργασίες μας, συνέργειές μας, αλλά απλά θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία μας θα πρέπει να επεκταθεί και σε ό,τι αφορά την σχέση των πολιτών μας, την κοινωνία των πολιτών, επιτρέψτε μου να εκφράσω τον όρο,
μέσα από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας μπορούμε να δούμε το πώς αυτές οι στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας θα φέρουν τους λαούς μας πιο κοντά. Να κλείσω λέγοντας ότι η πραγματοποίηση αυτών των μεγάλων ευρωπαϊκών σχεδίων διασυνδεσιμότητας στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές μπορούν να έχουν ήδη μάλλον, όχι μπορούν, έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών επιχειρηματικών ομίλων, κατασκευαστικών εταιριών με πλούσια εμπειρία σε τομείς των υποδομών και των μεταφορών και της διασυνδεσιμότητας. Και στον κλάδο αυτό, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν σημαντικές ελληνικές εταιρείες οι οποίες είναι έτοιμες να προσφέρουν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ρουμάνα ομολογό μου για την φιλοξενία και να υπογραμμίσω ότι ανοίγεται μια περίοδος πολύ σημαντικών, εξαιρετικών θα έλεγα προοπτικών για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια δεν είναι πια η παραπεταμένη γειτονιά της Ευρώπης. Τα Βαλκάνια δεν πρέπει να είναι πια μια περιοχή όπου θα έχουμε συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις και την επιβολή της θέλησης των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά τα Βαλκάνια μπορούν να είναι μια περιοχή ειρήνης και συνεργασίας όπου οι χώρες των Βαλκανίων, προτάσσοντας την ανάγκη για συνεργασία και ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, θα βάλουν μπροστά το όφελος των λαών τους και θα δώσουν μια νέα δυναμική. Μπορούν να είναι τα Βαλκάνια όχι η πυρηνταποθήκη της Ευρώπης, αλλά η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, γιατί πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Ρουμάνα ομολογό μου και να υπογραμμίσω ότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες, αλλά θα τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Σε απευθεία σύνδεση με το Βουκουρέστι, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τη